Μια φορά και έναν καιρό, όχι όμως και πολύ μακρινό, άλλη μια ημέρα όπως τόσες και τόσες άλλες, είχε ξημερώσει στο χαλέπι της Συρίας. Η μητέρα τράβηξε την κουρτίνα, αφήνοντας τις ολόχρυσες ακτίνες του ήλιου να μπουν στο δωμάτιο. Με ένα φιλί και μια καλημέρα, ξύπνησε τον Τζαμάλ και την Αϊσά για το σχολείο. Ο Τζαμάλ σήμερα βιαζόταν, μιας και ήθελε να προλάβει να μαζέψει λουλούδια από τον κήπο για τη δασκάλα του. Είχε μπει η άνοιξη και το περβάζι του σπιτιού τους είχε γεμίσει χρώματα και μυρωδιές. Εκείνη την ημέρα ο Τζαμάλ δεν έφαγε το πρωινό του όπως κάθε πρωί με την αδελφή του. Έτσι, με το κολατσιό του στο χέρι και μια ανθοδέσμια σε μια στο άλλο, τα δυο αδέρφια πήραν το δρόμο για το σχολείο. Το κουδούνι χτύπησε. Τα παιδιά πήραν τις θέσεις τους στα θρανία και το μάθημα ξεκίνησε. Σήμερα θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να γράψετε μια ιστορία για ένα πολύ αγαπημένο σας αντικείμενο. Ίσως ένα βιβλίο, ένα ρούχο, ένα παιχνίδι ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα έχει κάποια αξία για εσάς. Η ιδέα της κυρίας Χανάν φάνηκε να αρέσει στα παιδιά που άνοιξαν με φόρα τις κασετίνες τους, άρπαξαν τα μολύβια τους και άρχισαν με όρεξη να γράφουν. Ο Τζαμάλ όμως καθόταν ακίνητος και προβληματισμένος. Ποιο να ήταν άραγε εκείνο το αντικείμενο που να είναι τόσο σημαντικό για αυτόν για να το περιγράψει ως το αγαπημένο του, σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν. Ώσπου μες στην απόλυτη ησυχία, ακούστηκε ο ήχος μιας καρέκλας που έσβρωξε με φόρα ένα κορίτσι, αφού ήθελε γεμάτη περηφάνεια να πάει να δώσει την έκθεσή της στη δασκάλα. «Αυτό είναι», σκέφτηκε ο Τζαμάλ. «Το αγαπημένο μου πράγμα είναι η καρέκλα». Χωρίς να το πολυσκεφτεί, άρχισε να γράφει και μέσα σε λίγα λεπτά είχε κιόλας γεμίσει μια σελίδα. Μέχρι που ακούστηκε η φωνή της κυρίας Χανάν. Είχε έρθει η ώρα να μαζέψουν τα τετράδια. Και όταν η έδρα γέμισε πολύχρωμα και φανταχτερά τετράδια, η κυρία ζήτησε να της πούν τι είδους αντικείμενα ήταν αυτά για τα οποία έγραφαν στα κείμενά τους. Τότε, τα περισσότερα παιδιά είχαν κάνει λόγο για ηλεκτρονικά παιχνίδια, τάμπλετ, κούκλες και συλλογές κάθε λογής, αυτοκόλλητων, εντόμων, φύλων. Μέχρι που έφτασε η ώρα του Τζαμάλ και στο άκουσμα της λέξης «καρέκλα» όλοι έσκασαν στα γέλια. «Και δηλαδή, τι παιχνίδια παίζει με την καρέκλα?» τον ρώτησε κοροϊδευτικά ένας μαθητής του. Πριν προλάβει όμως ο Τζαμάλ να απαντήσει, η κυρία Χανάν τον ρώτησε αν θα ήθελε να διαβάσει δυνατά την έκθεσή του. Τη στιγμή που το θέμα ήταν τόσο ξεχωριστό και διαφορετικό από των υπόλοιπων παιδιών. Αμέσως ο Τζαμάλ, πολύ σίγουρος για την επιλογή του, σηκώθηκε, περπάτησε με αυτοπεποίθηση ως την έδρα, πήρε το τετράδιό του και άρχισε με δυνατή φωνή να διαβάζει. «Το αγαπημένο μου αντικείμενο είναι η καρέκλα, όχι όμως μια συγκεκριμένη, αλλά ανάλογα με την ώρα αυτές αλλάζουν. Το πρωί είναι η καρέκλα της κουζίνας, εκεί όπου παίρνω το πρωινό μου και την ενέργεια για να πάω στο σχολείο, όπως λέει και η μαμά. Στο σχολείο είναι η καρέκλα μου στο θρανείο που γράφω, ζωγραφίζω, ακούω το μάθημα από τη γλυκιά φωνή της κυρίας Χανά και όταν αυτή δεν κοιτάζει, κρυφομιλάω με τον διπλανό μου. Το μεσημέρι, αγαπημένη μου, είναι η καρέκλα στο τραπέζι δίπλα σε αυτή του μπαμπά. Και ενώ τρώμε το φαγητό της μαμάς, λέμε με την αδερφή μου τα νέα μας από το σχολείο. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, αυτή ίσως είναι και η μοναδική φορά μέσα στη μέρα που είμαστε όλη η οικογένεια μαζεμένη. Κάπου το απόγευμα που τελειώνω και τα μαθήματα του σχολείου, κάθομαι στην καρέκλα πίσω από το πιάνο και παίζω μουσική μέχρι να κουραστούν τα δάχτυλά μου. Και όταν πια νυχτώσει, ανεβαίνω πάνω στην καρέκλα της αδερφής μου και παίζουμε μέχρι να ακούσουμε τη φωνή της μαμάς. Παιδιά, είναι ώρα για ύπνο. Το αγαπημένο μου πράγμα λοιπόν είναι η καρέκλα, γιατί είναι εκεί στις πιο ωραίες στιγμές της κάθε μέρας μου.
Πριν καν προλάβει ο Τζαμάλ να τελειώσει την πρότασή του, οι συμμαθητές του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Όσο για την κυρία Χαναάν, αυτή του ανακάτεψε τα μαλλιά, λέγοντάς του με το δικό της μοναδικό τρόπο «μπράβο». Κάπως έτσι χτύπησε και το τελευταίο κουδούνι και τα δύο αδέρφια πήραν το δρόμο για το σπίτι. Η Αϊσά είχε καταλάβει από το γεμάτο ικανοποίηση ύφος του Τζαμάλ πως κάτι καλό είχε συμβεί. Εκείνος όμως το κρατούσε σαν επτασφράγιστο μυστικό για το μεσημεριανό τραπέζι. Αφού έφτασαν τελικά στο σπίτι, άφησαν τις τσάντες τους, έπλυναν τα χέρια τους και πήραν τις θέσεις τους. Η οικογένεια είχε πλέον μαζευτεί γύρω από το τραπέζι. Πεινασμένοι όλοι τους δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Μέχρι βέβαια την ώρα που άφησαν τα πιρούνια στα πιάτα και ο μπαμπάς ρώτησε «Έγινε κάτι ιδιαίτερο σήμερα στο σχολείο σας?» Ευθύς αμέσως ο Τζαμάλ άρχισε να διηγείται την ιστορία του απ' έξω, μιλώντας φυσικά με καμάρι για τα χειροκροτήματα και για το πείραγμα στα μαλλιά από τη δασκάλα. Και όλα αυτά μέχρι την ώρα που το βλέμμα του έπεσε πάνω στην Αϊσά, που όσο κι αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να κρύψει την ενόχλησή της. «Νόμιζα ότι θα χαιρόσουν για μένα, αλλά εσύ μου φαίνεται πως τελικά ζηλεύεις», της είπε με έντονο ύφος ο Τζαμάλ και πήγε στο δωμάτιό του. Στο τραπέζι επικράτησε σιωπή, μέχρι τη στιγμή που η μητέρα αποφάσισε να πάει να του μιλήσει. Σηκώθηκε από την καρέκλα της, χτύπησε την πόρτα του δωματίου του, μπήκε μέσα και κάτσε δίπλα του στο κρεβάτι. «Αλήθεια δεν καταλαβαίνεις το λόγο που η αδερφή σου ίσως και να πειράχτηκε?» τον ρώτησε με έκπληξη η μητέρα του. «Όσο και να θέλει να χαρεί για σένα, Τζαμάλ, δεν μπορεί. Γιατί εσύ περιγράφεις για αγαπημένο σου πράγμα την καρέκλα, που την επέλεξες και μπορείς να σηκώνεσαι από τη μια και να κάθεσαι στην άλλη. Εκείνη όμως ούτε τη διάλεξε, ούτε μπορεί να σηκωθεί από την αναπηρική της καρέκλα. Να τρέξει, να παίξει, να κάνει όσα κάνουν τα παιδιά της ηλικίας της. Και όταν κουραστεί, να βρει μια οποιαδήποτε καρέκλα και να κάτσει», του αποκρίθηκε και τον άφησε μόνο του να σκεφτεί. Τότε άρχισαν να ξεπηδούν από το μυαλό του εικόνες που μέχρι εκείνη τη μέρα νόμιζε πως είχαν ξεχαστεί. Ήταν οι ατέλειωτες ώρες παρκαρίσματος έξω από την τράπεζα, αφού η αναπηρική θέση ήταν πάντα πιασμένη. Έτσι ακολουθούσαν άλλες ατέλειωτες ώρες αναμονής στο αμάξι, ώστε να ξεμπερδέψει ο μπαμπάς με τις δουλειές του και να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για παιχνίδι μέχρι τελικής πτώσεως στην παιδική χαρά. Ήταν οι ανύπαρκτες αναπηρικές τουαλέτες στους παιδότοπους που πήγαιναν για την καθιερωμένη κυριακάτικη σοκολάτα. Ήταν τα ασανσέρ στο μετρό ή στο εμπορικό κέντρο που συχνά δεν λειτουργούσαν και έτσι έβλεπαν τις κυλιόμενες σκάλες σαν βουνό να υψώνονται μπροστά τους. Ήταν τα τόσο μικρά πεζοδρόμια της πόλης τους που δεν χωρούσαν το καροτσάκι της Αϊσά και έτσι αναγκάζονταν τις περισσότερες φορές να πηγαίνουν από το δρόμο. Ήταν η στιγμή πριν 2 χρόνια που άκουσε τους συμμαθητές του να σχολιάζουν τη ράμπα δίπλα από τις σκάλες στην είσοδο του σχολείου. Και ήταν τα γέλια τους μαζί με το σχόλιο «Είναι για την Αϊσά, ποντί για πόδια χειροδάκια», που δεν κατάλαβε πότε τους όρμησε και άρχισε ο καυγάς, πότε τους χώρισαν και πότε πήγαν στο διευθυντή. Τώρα κοιτάζει το σημάδι στο χέρι του, ό,τι απέμεινε από εκείνη τη μέρα και νιώθει απογοήτευση, που μέσα στον ενθουσιασμό του ξέχασε την άλλη όψη της καρέκλας, που τελικά θύμισε στην αδελφή του όλες εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Το ατύχημα, τα χειρουργεία, τους πόνους και τα κλάματα, την τεράστια προσπάθεια να μάθει να κινείται με το καροτσάκι και τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή που είχε πριν το ατύχημα, παρά τα καθημερινά εμπόδια. Όλες αυτές οι σκέψεις κατέκλυσαν το μυαλό του, όταν ξαφνικά ακούστηκε η πόρτα του δωματίου της Αϊσά. Ο Τζαμάλ γύρισε προς το μέρος της και χωρίς να πει κουβέντα έπεσε στην αγκαλιά της. Τα δύο αδέρφια έπαιξαν μέχρι αργά εκείνη τη νύχτα, αφού ποτέ δεν ακούστηκε από τη μαμά το σύνθημα «Είναι ώρα για ύπνο». Έτσι άφησαν πίσω τους εκείνη την ημέρα και η ζωή πήρε τους κανονικούς της ρυθμούς. Μάλιστα, είχε μπει πλέον το καλοκαίρι και τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα που πλησίαζαν οι διακοπές, που δεν είχαν τόσο διάβασμα και που έμενε περισσότερος χρόνος για παιχνίδι.
Το πρωί της Τετάρτης, ο δάσκαλος της μουσικής ανακοίνωσε στον Τζαμάλ πως θα συμμετέχει στην τελική γιορτή του σχολείου παίζοντας ένα τραγούδι στο πιάνο. Αμέσως μόλις χτύπησε το κουδούνι, έτρεξε για να πει τα ευχάριστα νέα στην κυρία Χανάν. Όμως αυτή δεν έδειξε να χαίρεται ιδιαίτερα. Μάλιστα, του φάνηκε κάπως μελαγχολική. Ο Τζαμάλ δεν κατάλαβε τι της είχε συμβεί, τόσο σε αυτή, όσο και στους γονείς του. «Μα γιατί είναι όλοι τόσο σκυθροποί και λυπημένοι, τώρα ειδικά που ήρθε και το καλοκαίρι?» σκεφτόταν και απορούσε. Μέχρι που πήρε θάρρος και αποφάσισε να τη ρωτήσει ευθέως τι είχε γίνει και είχε χάσει το γεμάτο ζεστασιά χαμόγελο με το οποίο υποδεχόταν το πρωί τους μαθητές της και τους αποχαιρετούσε το μεσημέρι. Η κυρία Χανάν όμως τον πρόλαβε και με σιγανή, σχεδόν κλαμμένη φωνή είπε στην τάξη. «Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Στην αρχή τα περισσότερα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν. Βλέπεις, περίμεναν να συζητήσουν για το τι θα κάνουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές ή για τους ρόλους τους στην τελική γιορτή. Τελικά, το κάθε παιδί ζωγράφησε από μια εικόνα που του ερχόταν στο μυαλό στο άκουσμα της λέξης «πόλεμος». Για τη Γιασμίν, ο πόλεμος φάνταζε σαν ένα πελώριο κύμα που σάρωνε στο διάβα του σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία. Ο Ομάρ ζωγράφισε τάγκς και ανθρώπους με όπλα, ενώ η Ζαχρά ανθρώπους να τσακώνονται και να χρησιμοποιούν βία για να συνεννοηθούν. Ο Χαλίτ σπίτια γκρεμισμένα και αίματα κάτω από έναν λυπημένο ήλιο. Όσο για τον Τζαμάλ, πόλεμος ήταν τα λυπημένα πρόσωπα της οικογένειάς του, το χαμόγελο που πάγωσε στα χείλη της κυρίας Χανάν, το περβάζει με τα μαραμένα για σεμιά και το πιάνο που έβαψε πια να παίζει χαρούμενες μελωδίες. «Και τελικά, ποιο ήταν το κοινό από όλες τις ζωγραφιές?» αναλογίστηκε η κυρία Χανάν. «Ίσως το μαύρο χρώμα, τα λυπημένα πρόσωπα, τα σύννεφα στον ουρανό, τα γέλια στις παιδικές χαρές που σκεπάστηκαν από τους κρότους και τους εκοφαντικούς ήχους των όπλων. Οι άδειοι δρόμοι, οι κλεμμένες ζωές και οι άνθρωποι βυθισμένοι στη θλίψη, την απογοήτευση και τα ερείπια. Όλοι πια είχαν καταλάβει ότι κάτι είχε αλλάξει, κάτι δεν ήταν όπως πριν, κάτι που οι γονείς και η δασκάλα τους δεν μπορούσαν να τους πούν. Μερικά από τα παιδιά ρώτησαν αν ο πόλεμος θα ερχόταν στην πατρίδα τους, αλλά πάλι δεν μίλησαν και φοβούμενα τη θετική απάντηση απλώς περίμεναν. Ο Τζαμάλ το μόνο που είπε στους γονείς του είναι πως ό,τι και να γινόταν ή όπου και αν πήγαιναν, θα ήθελε να συνεχίσουν να είναι οικογένεια και να μαζεύονται τα μεσημέρια να τρώνε όλοι μαζί». Με μια κρυφή ελπίδα πως τελικά κάτι θα γινόταν και τα πράγματα θα άλλαζαν, δεν αναφέρθηκαν ξανά στον πόλεμο. Πως έτσι έφτασε και τα τελευταία μέρα στο σχολείο. Ο διευθυντής όμως είπε πως δεν ήταν ώρα για γιορτές και τραγούδια, ανακοινώνοντας ότι η γιορτή θα ακυρωνόταν. Στην αίθουσα επικράτησε σιγή και θλίψη. Όταν ξαφνικά ακούστηκε μια μελωδική μουσική από το πιάνο. Ήταν ο Τζαμάλ πάνω στη σκηνή και με φωνή τρεμάμενη τραγούδησε για την ειρήνη, που θα νικούσε τον πόλεμο, τα γέλια που θα νικούσαν τα κλάματα και για την αγάπη θα νικούσε τη βία. Τι τώρα κι αν μου είπανε ποιο είναι το όνειρό σου, σε ποια κοιλάδα κύβω το να κρύψεις το όνειρό σου. Ποια πατρίδα πια μιλώ, που λένε κιόλα στραβά, σε ξένο δρόμο να διαβώ και η ψυχή μου αράδα. Για κάτι που δεν διάλεξες, σου λένε κιόλα προχώρα, σε ξένη χώρα να διαβείς με την καρδιά σου χώρα. Για ποια ψυχαγωγία, για ποια ψυχαγωγία και
κάποια ευτυχία. Ζωή που κάθεται στο πάτωμα, μεγάλη ατυχία. Ζωή που θέλει να διαβεί, κάθεται σαν πραγία. Ζωή που εσύ δεν ψήφισες, συμμετοχός να γίνεις. Για ποια καρέκλα πια μιλάς, μεγάλη αδικία. Μα τώρα πια οπλίζεσαι με δύναμη μεγάλη. Τραγούδι αισιόδοξο, τραγούδα ξανά πάλι. Καρέκλα μου γλυκιά, μακάρι να γινώσουν της λευτεριάς μου καθίσμα, πάντα να ξαποστάνει. Κάπως έτσι η αυλαία έπεσε. Παιδιά και γονείς, με δάκρυα στα μάτια και την ελπίδα πως θα ξανασυναντηθούν, έφυγαν και οι πόρτες του σχολείου έκλεισαν. «Σήμερα με έκανες πολύ περήφανη, Τζαμάλ, με το θάρρος και την αισιοδοξία σου. Αυτό θέλω από σένα, όπως και αν έλθουν τα πράγματα. Μη χάσεις τη δύναμή σου για ζωή και να συνεχίσεις να δίνεις κουράγιο στους ανθρώπους, ακριβώς όπως έκανες και σε μένα. Μα τι λες, Αϊσά? Είτε στην ειρήνη είτε στον πόλεμο, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Δεν θα αφήσουμε ποτέ και κανένα να μας χωρίσει». Με την πίστη λοιπόν, πως τίποτα και κανείς δεν θα αλλάξει το μαζί και το εμείς, οι μέρες περνούσαν στο χαλέπι της Συρίας. Ήταν αργά το βράδυ και όλοι κοιμόντουσαν, όταν το σπίτι τραντάχτηκε για τα καλά. Η μητέρα μπήκε στο δωμάτιο, τους πήρε αγκαλιά και τους είπε πως θα έπρεπε να φύγουν. Ούτε εκείνη ήξερε το πού θα πήγαιναν, για το μόνο που ήταν σίγουροι ήταν το τώρα. Τώρα θα έπρεπε να βάλουν δύο πράγματα σε μια βαλίτσα και να αφήσουν πίσω το σπίτι τους, την πατρίδα, τις αναμνήσεις και τη ζωή τους εκεί. Πώς άραγε να χωρέσουν όλα αυτά σε μια βαλίτσα? Ο Τζαμάλ και η Αϊσά δεν πήραν ρούχα και κουβέρτες όπως τους προέτρεψε η μητέρα τους, αλλά φωτογραφίες, ένα μπλοκ ζωγραφικής, για σεμί από το περβάζι και ένα κοχύλι που είχαν ανακαλύψει οι δυο τους σε μια παραλία. Τελευταία στιγμή η Αϊσά πρόσθεσε το σκονισμένο και ξεκούρδιστο σαντούρι, τελευταίο απομεινάρι μιας εποχής ασπρόμαυρης. Ήταν το ίδιο σαντούρι που με τη γλυκιά μελωδία του άλλοτε νανούριζε την Αϊσά και τον Τζαμάλ και άλλοτε ξεσήκωνε τη γειτονιά με μουσικές βγαλμένες από την παράδοση. Το σαντούρι της γιαγιάς. «Θέλω, όταν θα είσαι στεναχωρημένος ή απογοητευμένος, να παίζεις μουσική και να φέρνεις στο μυαλό σου όλες εκείνες τις όμορφες στιγμές με τη γιαγιά», μου το υπόσχεσε αυτό Τζαμάλ. Εκείνος όμως δεν έβγαλε κουβέντα, πλημμυρισμένος από τα κλάματα που με νύχια και με δόντια κρατούσε για μέρες. Κούνησε το κεφάλι του συγκαταβατικά και το ταξίδι τους ξεκίνησε. Στην αρχή ταξίδεψαν με το αυτοκίνητο, μετά με το τρένο και ύστερα θα έπρεπε να διασχίσουν μια διαδρομή με τα πόδια για να βρεθούν σε κάποιο λιμάνι. Εκεί θα τους περίμενε μια βάρκα. Στο ταξίδι δεν ήταν μόνοι τους, αλλά με δεκάδες άλλους ανθρώπους. Άνθρωποι με ύφος λυπημένο και άλλοι στα χαμένα, μιας και αδυνατούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Άνθρωποι που βιάζονταν και άλλοι που καθυστερούσαν στην προσπάθειά τους να πάρουν μαζί τους όσο περισσότερες εικόνες από την πατρίδα. Άνθρωποι που κουβαλούσαν πολλές βαλίτσες και άλλοι που είχαν μόνο μία κουβέρτα στον ώμο. Ο Τζαμάλ και η Αϊσά έδειχναν να μην φοβούνται ούτε να λυπούνται. Αντίθετα χαίρονταν που έστω και έτσι θα πήγαιναν όλοι μαζί ταξίδι προς το άγνωστο. Ξαφνικά όμως το γέλιο πάγωσε στα χείλη τους.
όταν άκουσαν τον μπαμπά τους να φωνάζει και τη μαμά τους να κλαίει με λυγμούς. «Δεν μπορούμε να φύγουμε όλοι μαζί, θα πρέπει να χωριστούμε», τους εξήγησε ο πατέρας τους, που με δυσκολία προσπαθούσε να κρατήσει την ψυχραιμία του. «Ή θα πάμε όλοι μαζί ή κανένας», απάντησε ο Τζαμάλ με αποφασιστικότητα. «Αϊσά, εσύ γιατί δεν παίρνεις το μέρος μου, γιατί δεν μιλάς?» Όμως η Αϊσά είχε σκύψει το κεφάλι. «Δεν καταλαβαίνω», συνέχισε ο Τζαμάλ, «πώς δέχεστε να χωριστούμε, με ποια δικαιολογία? Οι άλλες οικογένειες που ήταν μαζί μας στη διαδρομή, γιατί μπήκαν όλοι μαζί στη βάρκα?» «Μάλλον, το πρόβλημα είμαι εγώ, Τζαμάλ. Εγώ με το καροτσάκι μου. Δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψω με τη βάρκα». Ο Τζαμάλ αμέσως άδειασε στο δρόμο τη βαλίτσα, ζητώντας τον υπεύθυνο να μην πάρουν άλλο τίποτα μαζί τους, εκτός από το αναπηρικό καροτσάκι της Αϊσά. Όμως μάταια. Η Αϊσά δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στη βάρκα. Το ταξίδι θα ήταν αρκετά επικίνδυνο. Έτσι, θα έπρεπε να αναζητήσει μια διαδρομή μεσοστεριάς. Χωρίς να είχε άλλη επιλογή, ο Τζαμάλ αγκάλιασε τον πατέρα και την αδερφή του και μπήκε στη βάρκα. Ήξερε βαθιά μέσα του πως αυτό ήταν το καλύτερο για την Αϊσά. Θα ήταν τουλάχιστον ασφαλής σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά στο ταξίδι. Άλλωστε, ο καιρός θα περνούσε τόσο γρήγορα που ούτε που θα καταλάβαινε πότε θα ήταν ξανά όλοι μαζί. Αυτά σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν και δεν κοίταξε πίσω του όταν άκουσε τη φωνή της Αϊσά. «Τζαμάλ, τώρα που δεν θα έρθω εγώ μαζί σας, να πάρεις τη βαλίτσα και να κάνεις ό,τι μου υποσχέθηκες». «Ναι, αλλά τι νόημα θα έχει τώρα που δεν θα είσαι εσύ μαζί?» «Μπορεί να μην είμαι εκεί με το σώμα μου, αλλά η σκέψη και η καρδιά μου θα είναι μαζί σας». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν τα δύο αδέρφια και η βάρκα ξεκίνησε το ταξίδι της με τους ανθρώπους στιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλον. Για αρκετή ώρα το μόνο που ακουγόταν ήταν δυνατός αέρας και τα κύματα της θάλασσας. Οι άνθρωποι παρέμεναν σκυμμένοι και σιωπηλοί για ώρες. Βουβά προσεύχονταν, βουβά έκλαιγαν, βουβά έτρεμαν από το κρύο. Ο Τζαμάλ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν μιλάνε μεταξύ τους. Να ξεχαστούν και το ταξίδι τους να γίνει πιο γρήγορο και λιγότερο επώδυνο. Η ώρα περνούσε και το κρύο γινόταν όλο και πιο τσουχτερό. Ο Τζαμάλ άρχισε να λυγίζει. Από τη μία η απόλυτη σιωπή και από την άλλη σκέψεις για την Αϊσά. Τότε θυμήθηκε τα λόγια της και την υπόσχεση που της είχε δώσει. Χωρίς καν να το καταλάβει, είχε ανοίξει τη βαλίτσα και είχε ακουμπήσει το σαντούρι στα γόνατά του. Λέξεις και νότες άρχισαν να ξεπηδούν δειλά-δειλά, σχηματίζοντας ένα γαϊτανάκι γύρω από τη βάρκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλα τα σκυμμένα και μελαγχολικά μάτια είχαν στραφεί πάνω του. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Τζαμάλ εκείνη τη στιγμή. Πάντα πάνω στη σκιά των όπλων που ξαναβροντούνε. Η νύχτα γίνει μέρα κι οι φωνές σας αδικούνε. Περπάτα τα όπλα σβροντούνε. Προχώρα μην κοίτας στον ήλιο. Προχώρα μην κοίτας στον ήλιο. Η λάμψη κι αν σε θόλωσε, μα η ζωή σου φώναξε. Ζήσε εσύ και για τους δύο. Μονάχος σου στα δυο σου πόδια, σε μια ζωή γεμάτη εμπόδια. Χρυσή βαρκά από το φως κι η θάλασσα διαμάτι. Ταξιδεύτης με ελπίδα γυνάτη. Προχώρα μόνο σου μπροστά και μη κοιτάς ποτέ τον ήλιο. Στη βάρκα η θέση λυτρωμός, η σωτηρία για τους δυο. Μα μη κοιτάς ποτέ τον ήλιο. Ουράνιο δώσε αν μπορείς, τραγούδα δυνατά το θέλεις.
τη φωνή σου οδήγησε σε ξένο μονοπάτι. Γίνε του λαού σου κατάρτι. Με τη φωνή σου οδήγησε σε ξένο μονοπάτι. Γίνε του λαού σου κατάρτι. Για λίγη ώρα η βάρκα, η θάλασσα και τα κύματα έγιναν μάρτυρες της ιστορίας ενός παιδιού. Μιας ιστορίας που δεν φαντάζεται τόσο παράξενη ή τόσο παράλογη. Μάλιστα, θα μπορούσε να είναι η ιστορία του οποιοδήποτε σε εκείνη τη βάρκα. Και ίσως να ήταν αυτή η εικόνα ενός μικρού παιδιού να παίζει μουσική ανάμεσα στα αγριεμένα κύματα και να μην τα παρατάει, που έδωσε μια ανάσα ζωής σε όλους εκείνους τους συνταξιδιώτες, που για λίγο τους πέρασε από το μυαλό η σκέψη να εγκαταλείψουν. Τώρα όμως τα μάτια τους είχαν αποκτήσει μια φλόγα, μια δύναμη, μια λάμψη. Με λένε Τζαμάλ, είμαι 10 χρονών και μου αρέσει πολύ, όπως και εσείς καταλάβατε, να παίζω μουσική. Επίσης μου αρέσουν πολύ και τα ταξίδια. Από πολύ μικρός κιόλας ήθελα να πάω στην Ελλάδα. Έχω μάθει στο σχολείο πολλά για την ιστορία της. Εκεί οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι και έχουν όμορφα νησιά με καταγάλανες παραλίες. Εγώ πάντως ανυπομονώ να φτάσουμε. Δεν ξέρω για εσάς. Αυτό ήταν λοιπόν. Με μια στο ταξίδι έγινε πιο ευχάριστο. Οι άνθρωποι άρχισαν να συζητάνε και να δίνουν κουράγιο ένας τον άλλον. Όσο για εκείνη τη λυπημένη έκφραση στα πρόσωπα όλων που συνοδευόταν με την απορία «Γιατί σε μένα να συμβεί αυτό, Θεέ μου?», αυτή είχε πλέον εξαφανιστεί. Η χαρά όμως δεν κράτησε για πολύ. Ξαφνικά, ένα πελώριο κύμα αναποδογύρισε τη βάρκα και όλοι βρέθηκαν στη θάλασσα, δίνοντας τη σημαντικότερη μάχη της ζωής τους. Μια μάχη με το θάνατο, με μοναδικό έπαθλο, τη σωτηρία. Το πρωί βρήκε τον Τζαμάλ υπόθυμο, βρεγμένο, με σκισμένα ρούχα σε μια ακτή. Η μητέρα του αρκετά μακριά τον αναζητούσε ανάμεσα στα σωσίβια και τις σανίδες, ώσπου ακούστηκε η φωνή ενός άντρα. «Ένα παιδί αγκαλιά με ένα σαντούρι!» Λες και τα πόδια της έβγαλαν φτερά. Πλησίασε τον Τζαμάλ και με όση δύναμη της είχε απομείνει, τον έσφιξε στην αγκαλιά της. Αρκετές ώρες μετά, ο Τζαμάλ ακουμπισμένος στο στήθος της μαμάς του άρχισε να συνέρχεται. Με ξυπνητήρι τους χτύπους της καρδιάς της, άνοιξε επιτέλους τα μάτια του, αντικρίζοντας το γεμάτο αγωνία πρόσωπό της. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο Τζαμάλ θα δοκίμαζε τις αντοχές του και θα χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια για να μην χάσει την πίστη και την ελπίδα του. Το πρώτο καταφύγιο για αυτόν και τη μητέρα του ήταν μια σκηνή. Μια σκηνή άβολη και κρύα, που δεν θύμιζε σε τίποτα το άνετο και ζεστό του σπίτι. Βέβαια, όσο περνούσε ο καιρός, ο χρόνος εκεί ήταν λιγοστός. Σπίτι τους τώρα είχε γίνει ο δρόμος. «Αν ήξερα ότι μας περίμενε τόσο περπάτημα εδώ, δεν θα έπαιρνα μαζί μου το σαντούρι της γιαγιάς, αλλά ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια», έλεγε αστειευόμενος ο Τζαμάλ στη μαμά του. Βλέπεις, η αναζήτηση καινούργιας δουλειάς, σπιτιού, σχολείου, σε μια ολοκένουργια χώρα, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η καρέκλα του πιάνου αντικαταστάθηκε από το πεζοδρόμιο. Η καρέκλα του οικογενειακού μεσημεριανού φαγητού, από τα παγκάκια. Η καρέκλα της κουζίνας και του πρωινού πριν το σχολείο, από το άβολο και σκληρό χώμα, που πάνω του είχαν τοποθετήσει τη σκηνή. Η καρέκλα της Αϊσά και οι βόλτες τους αντικαταστάθηκαν από στάσεις λεωφορείων και καχύποπτα βλέμματα. Όσο για την καρέκλα του στο σχολείο, αυτή έδειχνε να έχει χαθεί μια για πάντα. Μιας και το ένα μετά το άλλο τα σχολεία δεν άνοιγαν την πόρτα του στο Τζαμάλ και ο λόγος ήταν αυτή η καρέκλα, ή μάλλον οι ελάχιστες καρέκλες στα σχολεία εκείνης της πόλης. «Πότε θα έχουμε χρήματα να αγοράσουμε μια καρέκλα για να μπορέσω να ξαναπάω στο σχολείο?» ρωτούσε ο Τζαμάλ καθημερινά τη μαμά του. Τότε εκείνη με τρόπο ευρηματικό άλλαζε την κουβέντα. Ήξερε καλά πως το πρόβλημα δεν ήταν η καρέκλα, αλλά η θρησκεία, το χρώμα, η γλώσσα
και όλα όσα τους κάνουν να μοιάζουν διαφορετικοί. Κάπως έτσι ο καιρός περνούσε και ο Τζαμάλ άρχισε να καταλαβαίνει πως η καρέκλα ήταν μόνο μία δικαιολογία. Τότε του έμεναν δύο επιλογές. Είτε θα έσκυβε το κεφάλι και θα δεχόταν πως το σχολείο γι' αυτόν τελείωσε μια για πάντα, είτε σε πείσμα των καιρών και με σύμμαχο τη μουσική του θα άνοιγε όλα τα κλειστά σύνορα και τις πόρτες που υψώνονταν μπροστά του. Ξάφνου του ήρθε μια ιδέα. «Αυτό θα κάνω! Αυτό θα ήθελα να κάνω και εισά! Και όταν έρθει θα την κάνω να νιώσει περήφανη για μένα!» Με αυτές τις σκέψεις και ένα κρυφό χαμόγελο αποκοιμήθηκε εκείνη τη νύχτα ο Τζαμάλ. Μέχρι να ξημερώσει είχε καταστρώσει τα σχέδιά του για το επόμενο πρωί. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου άνοιξε τη σκηνή αφήνοντας τον ήλιο να τη λούσει με φως. Με ένα φιλί και μια καλημέρα ξύπνησε τη μαμά του. «Είναι ώρα για σχολείο», της ψιθύρισε και χωρίς πολλά λόγια της εξήγησε το σχέδιό του. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν την ώρα που τα παιδιά όλου του κόσμου μαζεύονταν για την πρωινή προσευχή. Όμως εκείνο το σχολείο δεν θα ήταν μια ημέρα όπως τόσες άλλες. Τα παιδιά είχαν μπει σε γραμμές και προσπαθούσαν να συγκρατήσουν το χασμουριτό τους. Τα μάτια τους όμως άνοιξαν διάπλατα και η νύστα εξαφανίστηκε όταν... Αντί για την καθιερωμένη προσευχή, ακούστηκε ένα τραγούδι αλωτινό, συνοδευμένο από το σαντούρι και τη γλυκιά φωνή του Τζαμάλ. Πρέπει εγώ να σας ρωτήσω
Κάπως έτσι, ο Τζαμάλ ξεφίλησε την ιστορία της ζωής του, σκορπώντας συγκίνηση σε όλα εκείνα τα μάτια που με προσήλωση κοιτούσαν πίσω από τα κάγκελα. Για ώρα επικράτησε η απόλυτη σιωπή. Μια σιωπή που για τον Τζαμάλ μεταφράστηκε σε αποτυχία. «Μαμά, πάμε πίσω στη σκηνή μας. Ούτε το τραγούδι μου μπόρεσε τελικά να ανοίξει για μένα την πόρτα του σχολείου», της είπα παρηγόρητος. Έτσι λοιπόν σηκώθηκε, πήρε αγκαλιά το σαντούρι και με σκυμμένο κεφάλι ήταν έτοιμος να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Όταν ακούστηκαν κλειδιά στην πόρτα και βήματα να έρχονται προς το μέρος του, ξαφνικά γυρίζει και τι να δει. Ήταν μια δασκάλα, γλυκιά σαν την κυρία Χανάν, μαζί με τους μαθητές της. Δεν έρχονταν όμως μόνοι τους, αλλά σαν κάτι να κρατάνε. Όσο πλησίαζαν, το έβλεπε καθαρά. Κάτι κουβαλούσαν. Τελικά η μουσική και η ελπίδα του για ένα καλύτερο μέλλον δεν τον πρόδωσαν. Ήταν μια καρέκλα, μια σπαστή καρέκλα. «Από σήμερα είσαι καλοδεχούμενος στην τάξη και στο σχολείο μας», του είπαν και τον αγκάλιασαν. Τα μάτια του Τζαμάλ άρχισαν να τρέχουν σαν ορμητικά ποτάμια. Ήταν τόση η χαρά και η συγκίνησή του που το μόνο που ήθελε ήταν να πέσει στην αγκαλιά τους. Τότε ήρθε στο μυαλό του η φιγούρα της Αϊσά. Μια φιγούρα που απομακρυνόταν όσο το καράβι ξεμάκρυνε στο βάθος του πελάγους. Κι ούτε που πρόλαβε να καταλάβει πότε βρήκε το θάρρος και τις λέξεις και τους είπε: «Τώρα όμως θέλω και ένα θρανίο. Ένα άδειο θρανίο για μένα και την αδελφή μου. Και μην ανησυχείτε, δεν θα χρειαστούμε άλλη καρέκλα. Η Αϊσά θα έρθει με τη δική της καρέκλα». Thank you.